παιχνίδι από το καναλάκι. Να σας πούμε λίγο τις συνθέσεις των ομάδων. Ο Χαίρον Καμαγκιό, τον Νίκο Βέγιο κατεβαίνει με τους Καραπιπέρι, Κώστα, Νόνα, Μπάκα, Μίτσι, Τιγκάρι, Καΐ, Τζίμα, Γιάννη, Σόρο, Λουκούμι και Βασιλείο. Αναπληρωματική για την ομάδα των Αχαίροντα είναι ο παπάς Μερτάη Κωνσταντίνου Γαλάνης, Κωνσταντίνου Βίτα, Στάικος και Τζίμας Τωμάς. Οι ομάδες είναι στη σέντρα, περιμένουν και τον αρτήριο σφύλιγμα κυρίου Γιούργα, όπου δυτικό τρίο είναι από την Κέρκυρα, Γιούργας διαιτητής με βοηθούς Κύρος Κορδίρη και Βλάση από την Έψη Κέρκυρας. Ξεκίνησε το παιχνίδι, να σας πούμε και τις συνθέσεις του Απόλλωνα Ευπαλίου με προπονητή το Λάκη τον Λουκόπουλο, Κασαπογιάννης, Αθανασόπουλος Ζέκα, Ζέρβας Κώστας, Παπακουστόπουλος Ζέρβας Γιώργος, Θεοκαρόπουλος Φλέγκας Γιώργος, Φλέγκας Χρήστος, Αθανασόπουλος Γιώργος, Φλέγκας Γιάννης. Για τους αναπληρωματικούς του κυρίου Γλουκόπουλου είναι Κοντός, Σπυρόπουλος, Γλίκας, Τσιριμόκος, Κωνσταντίνο Κώστας, Ηλιόπουλος και Σερεντέλο. Λοιπόν, το πρώτο λεπτό. Μπάλα την έχουν παίξει στο Απόλλωνα Ευπαλίου. Ο Απόλλωνας Ευπαλίου, όπου είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με 0 βαθμούς, δεν έχει καμία νίκη. Έχει ήττες, ενώ αντίθετα ο Αχαίρων Καλαμαχίων είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Ακολουθεί ο Εθνικό Μισολογείο με 5 βαθμούς. Και στην τρίτη θέση ο Σκουπάς του Μποτίου με 4 βαθμούς. Η σημερινή αγωνιστική φέρνει τον Σκουπάς του Μποτίου να αγωνίζεται στο εκτός έδρας στο Μεσολόγιο. Θα έχουμε και εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, την αναμετάδοσή μας, θα έχουμε και εκεί την εξέλιξη του παιχνιδιού και θα σας ενημερώνουμε για το αποτέλεσμα. Διώχνουν με την κυρία το κόμμα του παλιού, έχει την μπάλα στον Κώστα, θα πηδήξει με κεφαλιά, διώξει πιο μακριά, θα έρθει την μπάλα στον Νόνα, Νόνας πιο πίσω στον Μίτσι. Βρίσκεται κάποιος παίκτης του Απόνα του παλιού στο κέντρο, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Λουκούμης, Κωνσταντίνος, Τζάρης, Μπάκας. Αυτός πιο πίσω στον Μίτσι. Μεγάλη πάσα προσπαθεί να βρει τον Κωνσταντίνο, θα διώξει εκεί έξω του Απόλλωνα Ευπαλίου με το κεφάλι. Μπάλα πάλι με τον Μπάκα και αυτός πάλι πίσω στον Μίτσι. Μίτσι μακρινή πάσα απέναντι, θα προσπαθεί να βρει τον Ταΐρ. Ο αμυντικός του Απόλλωνα Ευπαλίου και συγκεκριμένα ο Τζέκα, θα κερδίσει τον Ταΐρ, θα έρθει πιο πίσω. Θα προσπαθεί να βρει τον Νάνο, θα κερδίσει τον πλάι. Νάνο στο πλάγιο, ξανά Ταΐρ. Ο Ταΐρ ο οποίος επανέρχεται. Λουκούμι, γνωστό σουτ. Ο Πόλων Ευπαλίου τώρα από πλευρά ο Φλέγκας ο Γιάννης ακουσοντάρει πάνω από το έξι πλευρά του Βαρκού. Ο Φλέγκας ο Γιάννης με το αριστερό έξι μεγάλη και πλάγια στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό. Πάντα εδώ το Καναλάκι, Χαίρον Καμαγκιό, Πόλων Ευπαλίου, 0-0. Μίτσις, Μπάκα Τσάλιο, Δήμα Γιάννης εκεί στο Φόρδο Κέντρο, Γάρης, Κωνσταντίνου. Εκεί θα του γίνει φάου. Φάου από το Φλέγκα του Γιώργου. Να σας πω ότι στην ομάδα του Απόλλωνα Ευπαλίου είναι ότι υπάρχει μια μικρή διακοπή. Έχει δύναμη να τους πάρουμε. Ο Φλέγκας του Γιώργου. Και να πούμε ότι από πλευρά σε Απόλλωνα Ευπαλίου αγωνίζονται τρία αδέρφια στην βασική δεκάδα. Ο Φλέγκας του Γιώργου, ο Φλέγκας του Κρήστος και ο Φλέγκας του Γιάννης. Ακολουθούμε πάνω από την μπάλα. Είναι αυτό το πάλο του Αχαίρων Καμαγκιού έχει βρεθεί αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και πλάγια προς την πλευρά των αυτοματικών της κερκίδας. Κατέρε όλο τον κόσμο μέσα στην περιοχή του Κασαπογιάννη. Ακολουθούμε πάνω από την μπάλα.
ο Θεοχαρόπουλος θα ρίξει τον μπάλα στο χώρο του κέντρου. Μάχονται εκεί ο Τσουγκάρης με τον Αθανασόπουλο. Το φλέγα τον Χρήστο. Όπως θα κερδίσει και το πλάγιο out. Να σας πω λίγο και τους χορηγούς για την σημερινή μετάδοση. Ο Στίβος Irrigation με πόλη σέρβιση γεωργικών μηχανημάτων, αδερφικά συστήματα, η ίδια ηλιοκομεία, κοινοποίηας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομείας, ξεχασμού και άνθιες χορόφυτα, ηλιοφόρο Ιωνίου 215 στην Πρέβεζα, στην παλιά Φόρ, με τηλέφωνο 2682-022-657 και το εργασίο Μπουγάτσας Ντόναλτ με μπαγκέντες, σάντουιτς, κρέπας, φωλιάτες και μπουγάτσες. Παράδοση στο χώρο σας όλο το 24ωρο, ηλιοφόρος Ειρήνης 29 στην Πρέβεζα, με τηλέφωνο 504
Πάλι! Δέκατο λεπτό, πάντα στο 0-0. Σέρβας Γιώργος. Αυτό θα δώσει στον Παπακουστόπουλο. Θα προσπαθήσει να βρει εκεί το δέκατο Γιάννη. Άστο, άστο φιλαράκο. Σε μπάει απλά γιο άουτ. Στήλος irrigation, πόλη της έργων γεωργικών μηχανημάτων. Για αυτό πρέπει να είναι στην Πρέβεζα, την παλιά πόρτα 2682-2257 τηλέφωνο. Και το ευχαριστήριο του Γάτσας Ντόναλτ, το παγκέτε σαν τη σκρέπα και σπηλιά της Πρέβεζας. Και παράδοση στο χώρο στο τόλο του 24ωρο, το χώρο της Πρέβεζας. Διαγώνιες πάσες του κυρίου του Μίτσι, ο οποίος είναι τους καλύτερους παίκτες στα παράκτης ανόλου. Ένας. Μιας και ο Μίτσις είναι πιο έμπειρος, έχει παίξει και τις μεγαλύτερες κατηγορίες. Βέβαια στο νερό παιχνίδι υπάρχει και μεγάλη απώλεια του Βόλιο που δέχτηκε κόκκινο κάρτα στο Μεσολόγιο με τον Εθνική Ένωση Μεσολογίου με τον κύριο κόκκινο κάρτα. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε πληρωθεί και εμείς. Κατά πάσα πιθανότητα θα λείψει και στο επόμενο παιχνίδι. Μπράβο Λεβέντη, μπράβο! Κυρματικό! Σέντρα! Δύο μάλλον θα διώχνουμε με το κύριο με το κύριο και την μπάλα στον πάκο. Πέρασε τον αμπορέ! Και ένα δυνατό σουτ του Νταΐ έξω στη μεγάλη περιοχή, άνοιξε ο Ρίσκορα σε κόρνερ. Ξυπνάτε, βρε! Πολλά λάθη κάνουν οι παίκτες και να γίνουν και στον πρώτο κέντρο. Μόνας και πλάγι. Κώστας και πλάγι για τον Μίτσις. Μίτσις, πάλι, μια και από αυτό. Μεγάλη πάση.
Κώστας,
Vale,
1-0 με φάουλ του Τζίμα, νομίζω το χέρι του Καμακίου. Φάουλ του Τζίμα, αν βλέπω καλά, γίνει μια σκηνή απέναντι, στην απέναντι μεριά, γίνει μια σκηνή μακριά, μια σκηνή μακριά, μια σκηνή μακριά, μια σκηνή μακριά. Ανέβα πριν,
ти бежиш пишо. Ще богати парове. А ще кали Томичиш. Да, ще кали Томичиш, а не ва бери. Браво, Сьоро. Браво. Arrivo, 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 arr
Κάτσε λίγο το όμορφο να με το πετρώνε! Όχι! 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 Ό
Παίζουμε τις καθυστερίες στο πρώτο ημίχρονο. 2-0 Πατέρα Καναγίου προηγείται από ένα εκπαλείο. Τα μικρά μ' άρεσαν πολύ. Καλά τώρα, θα κάνει περιοχή. Αλλάξαμε. Ήταν το πρώτο. 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 Ήταν το πρώτο.